Αρχικά να πούμε λέξη καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα, να χαίρεσε τον Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι η επιλογή της να πάει στο dancing είναι άριστη επιλογή από ως παρουσιάστρια, διότι το έκανε πάρα πολλά χρόνια. Και για να δοθεί και εγώ μια άλλη νότα, είναι δική μου. Μ' αρέσει βέβαια πάρα πολύ και το Dancing with the Stars. Εγώ θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα κόνσεπτ που υπάρχει στη τηλεόραση. Θα ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα έρθω να σας κάνω ένα guest. Και πολύ σύντομα να σου υπενθυμίσω, Φέη, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ότι το είχαμε αποκαλύψει πρώτη στις 23 Σεπτεμβρίου. Έψαξα και βρήκα το βίντεο ότι η Βίκη Καγιά θα κάνει το Dancing with the Stars. Τότε η προοπτική ήταν το show να βγει στο δεύτερο μισό της σεζόν. Δεν μπόρεσε να βγει λόγω της πανδημίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η παρουσιάστρια του Next of Mode. Ναι. Μιλούσαμε πριν με τον Αλέξη. Πληροφορίες θέλουν η ομάδα να παραμένει ίδια. Κάτι το οποίο το επιβεβαίωσε και η Δίκη Καγιά. Έχει άριστη σχέση ούτως ή άλλως και με τον Σκουλό και με τον Καράβα και με τη Ζινεβιέβ. Παρουσιάστρια του Next of Mode. Πέτα τη βομπέλα. Θα είναι η Λιάννα Παπαγεωργίου. Α, αυτά είναι. Έτσι λένε όλες οι πληροφορίες και οι χθεσινοβραδινές πληροφορίες που είχα εγώ αυτό αναφέρουν. Φυσικά όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές τηρούν σιγή ηχθείως και είναι λογικό αυτό, γιατί η Λιάννα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό και είναι στον αέρα μιας εκπομπής. Να πούμε βέβαια ότι οι δύο τηλεοπτικοί. Σταρ και Αλφα. Ίδια ιδιοκτησία, είναι η οικογένεια Παπαγεωργιάννη. Να πούμε ότι είναι ξεχωριστές εταιρείες, αλλά βρίσκονται κάτω από την ίδια επιχειρηματική ομπρέλα. Και να σας πω επίσης ότι πέρσι το καλοκαίρι η Λιάννα Παπαγεωργίου ακολούθησε την αντίστροφη πορεία. Μετακινήθηκε από το Σταρ στον Αλφα. Είχαμε και άλλη μετακίνηση. Πράγμα το οποίο συμβαίνει βέβαια αυτό, ότι άμα κάνει την παρουσίαση του Next Top Model, θα σταματήσει την καθημερινή παρουσία στον Αλφα. Προφανώς. Και εμένα μου αρέσει πάντως η λύση αυτή. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη και πολύ, θα αρέσει πολύ και στο τηλεοπτικό κοινό. Είπε κάτι Βίκη Καγιά, το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό σαν ατάκα. Είπε για το καλό όλων να αφήσω το GNTM. Δηλαδή για είναι να βολευτεί κάτι τη Λιάννα, το οποίο δηλαδή βολεύει μάλλον. Και όχι, αυτή τη μετακίνηση. Το αφήνει να, γιατί είναι ένα κόνσεπτ, παιδιά. Μην πάμε τώρα να βρούμε. Τι σημαίνει για το καλό όλων, ότι το έκανε δηλαδή για την Ελιάνα. Είναι δυνατόν. Όχι, παιδιά. Η Βίκη Καγιά είναι η βασίλισσα. Τώρα καταλαβαίνετε, ενώ την έχουν, την εκτιμούν στο Star πάρα πολύ. Και είναι φυσιολογικό μετά από πάρα πολλά χρόνια Next Top Model κάθε χρονιά να κάνεις κάποιες πινελιές. Βάζεις τα αγόρια. Πρέπει να αλλάξεις τώρα να έρθει ένας άλλος παρουσιαστής. Και επίσης έρχεται ένα μεγάλο κόνσεπτ που σε αυτό θα επενδύσουν από εδώ και πέρα που είναι το dancing. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Ο Αλέξη έχει μια πληροφορία σχετικά με τα γυρίσματα. Τα γυρίσματα ξεκινούν άμεσα. Ο χρόνος πιέζει γιατί τα casting θα ξεκινήσουν πριν το Πάσχα. Έχουν ήδη μπει. Δηλαδή τα γυρίσματα. Τα pre-casting έχουν ήδη ξεκινήσει. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.